Στις 31 Ιανουαρίου είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Φιλοσόφου, την ιδιαιτέρα του κυρίου Φλαμπουράρη, εκεί που είχαμε στείλει τα έγγραφα τα τελευταία, πέρα προηγούμενα είχαμε τον κύριο Κουή και πάει λέγοντας, και η οποία με ενημέρωσε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα υπογραφόταν το έγγραφο της παραχώρησης το γραφείο από τον ΕΟΠΗ, του ΙΚΑ προς τον ΕΟΠΗ, χωρίς αντίκρισμα, δηλαδή και χωρίς ανταμοιβή, να πούμε χωρίς αντίκρισμα, τέλος πάντων, χωρίς αυτά τα περιβόητα 2 ευρώ τη μία, 150 την άλλη. Ευελπιστούμε, και μας είπε ότι ευελπιστούμε ότι θα γίνει. Βέβαια, εμείς άμα δεν το δούμε, δεν το πιστεύουμε. Μας υποσχέθηκε ότι από τη βδομάδα που διανύουμε θα μπουν πρώτα οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται για να συνδεθούν τα αρμόδια κομπιούτερ που έχουν, και μετά θα αρχίσουν τα κισέ να γίνεται η διαμόρφωση του χώρου όπως πρέπει. Βέβαια, όπως σας είπα για άλλη μια φορά, εγώ αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Πότε περίπου υπολογίζουν, Μάρτι? Από ό,τι μου είπαν στην συγκεκριμένη κυρία, ότι είναι θέμα πόσο θα διαρκέσει αυτό το, η κατασκευή, ας πούμε. Μπορεί τώρα το συνεργείο να πάρει και ένα μήνα, μπορεί να πάρει και 20 μέρες. Εμείς πάντως σας είπα και σας το ξανατονίζω ότι αν δεν το δούμε, δεν το πιστεύουμε. Βέβαια, στο έγγραφο το ίδιο θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άλλα δύο ζητήματα τα οποία μου είπε ότι θα τα ιεραρχήσουμε. Δηλαδή, πρώτα να γίνει το ΕΟΠΗ, μετά είναι η μετεκατάσταση της επιθεώρησης εργασίας και μετά είναι το να παίρνουμε τις συντάξεις, μπορούμε να τις βγάζουμε εδώ αντί να πηγαίνουμε στη Μυτιλίνη και να εξαρτώμαστε από τη Μυτιλίνη. Βέβαια, όπως ξέρετε, αυτά είναι προτάσεις που τις είχαν κάνει το εργατικό κέντρο, το οποίο φέρανε και κάποια οικονομία. Όπως ξέρετε, και οι δύο υπηρεσίες πληρώνανε ενίκεια, πληρώνανε θέρμανση, πληρώνανε κλιματισμό, πληρώνανε 1000 πράγματα. Το μέγαρο του ΙΚΑ σάπιζε μέχρι πρόσφατα. Είχε μέσα τα απαραίτητα και για πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, που κάτι επιθεώρησης εργασίας, όπως ξέρετε όλοι, δεν είχε. Είχαν κάτι ξύλα τα οποία τα βγάλανε. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα δρομολογηθούν. Όπως ξέρετε και τώρα τελευταία, δρομολογήθηκε και ακτινολογικό στο ΙΚΑ. Δικαιώθηκαν οι γιατροί, οι οποίοι, εν μέρη, οι οποίοι είχαν προσφύγει τότε στη δικαιοσύνη, σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει. Βέβαια, το να στέλνεις ένα έγγραφο, όπως ξέρουμε, στο δημόσιο δεν λέει κάτι, πρέπει κιόλα να το στηρίζεις, πρέπει να ενοχλείς. Εγώ συγκεκριμένα ενοχλώ καθημερινά, έχω γίνει κουραστικός, έχω γίνει γραφικός, αλλά σας είπα ότι εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη και το πιστεύουμε, και γι' αυτό θα συνεχίζουμε.